8ο βράδυ στο μεγάλο μπλόκο στην Καρδίτσα, στον Ε65, όπου βρίσκονται αυτές τις μέρες πάνω από 800 τρακτέρ, στον αγώνα της επιβίωσης που δίνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι, μαζί με τους συναδέλφους τους σε όλη τη Θεσσαλία και όλη την Ελλάδα. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα, μετά τη μεγάλη κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Καρδίτσας, προκειμένου να μιλήσουμε με τους αγρότες που δίνουν αυτές τις μέρες αυτή τη μάχη, να μας μιλήσουν για τον αγώνα τους, να μας μιλήσουν για τα αιτήματά τους. Είμαστε στη σκηνή του Αγροτικού Συλλόγου Σταυρού στον μπλόκο Τ65 στην Καρδίτσα. Γιατί οι αγρότες βρίσκονται αυτές τις μέρες στα μπλόκα? Για αποκατάσταση των ζημιών. Πάνω απ' όλα, οικονομική ενίσχυση, γιατί μετά την πλημμύρα έχουμε τελειώσει. Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Και οι κτηνοτρόφοι τι ιδιαίτερα ζητήματα αντιμετωπίζουν? Δεν έχει μείνει ζώο για ζώο. Έχουν πνιγεί γύρω στους 70-80.000 ζώα από ό,τι λένε Καρδίτσα Λάρισα και πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν αυτά. Η Καρδίτσα εξαρτάται μόνο από το αγροτοκτηνοτροφικές εργασίες. Δεν έχει ούτε βιομηχανία ούτε κάτι άλλο για να ζήσει. Κατάλαβα. Και συνεχίζουν οι κινητοποιήσεις, παρόλο το γεγονός ότι έχει πει η κυβέρνηση, έχει εξαγγείλει κάποια μέτρα. Φτάνουν αυτά? Η κυβέρνηση όλο εξαγγέλει, αλλά τίποτα δεν κάνει στην τελική. Ή θα πάρει άμεσα μέτρα, ή εδώ θα είμαστε 1, 2, 3, 5 μήνες όσο χρειαστεί. Μετά τη μεγαλειώδη πορεία, μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ που πραγματοποιήσατε στο κέντρο της Καρδίτσας, είμαστε εδώ πάλι πίσω στον μπλόκο, στον Ε65. Στη βάση μας. Διαδρανώσατε ότι ο αγώνας αυτός που δίνεται είναι μονόδρομος. Εννοείται ότι είναι μονόδρομος. Πίσω δεν έχουμε κάτι να γυρίσουμε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει γεωργία, δεν υπάρχει κτηνοτροφία, δεν υπάρχουν μελίσια, δεν υπάρχει τίποτα στον Παλαμά αυτή τη στιγμή. Θα καθίσουμε εδώ μέχρι η κυβέρνηση να σκύψει και να δώσει λύση στα προβλήματα. Έχετε αποφασίσει να κλιμακώσετε με νέες δράσεις, με το συλλαλητήριο στην Αγρότικα. Το συλλαλητήριο του Σάββατο στην Αγρότικα, πανελλαδικά. Ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο θα γίνει εκεί πέρα για να δείξουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να λυθούν άμεσα αυτά τα προβλήματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε στα χωριά μας και στα χωράφια μας. Θα συνεχίσουν να ενισχύονται τα μπλόκα με ένα τρακτέρ μέχρι τότε? Καθημερινώς τα μπλόκα ενισχύονται. Πανελλαδικά πλέον σε όλη την Ελλάδα βγαίνουν καινούργια τρακτέρ και εδώ στο κόμβο Ε65 καθημερινά έρχονται καινούργια τρακτέρ. Και είμαστε πολλοί αυτή τη στιγμή και σίγουρα θα κερδίσουμε. Όλοι μαζί μπορούμε. Μονόδρομος ο δρόμος του αγώνα για τους αγρότες, όπως φωνάξει και πριν στην πλατεία της Καρδίτσας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν έχουμε άλλα μέσα. Και δυναμώνουν τα μπλόκα καθημερινά. Κάθε μέρα και πιο πολλοί αγρότες, κάθε μέρα. Θα συνεχίσουν να έρχονται τις επόμενες μέρες? Εννοείται, κάθε μέρα έρχονται άτομα. Και γιατί αποτελεί τόσο μεγάλο ζήτημα που συνεχίζουν να έρχονται κάθε μέρα αγρότες, γιατί είναι μονόδρομος? Γιατί έχουν καταλάβει ότι πλέον δεν ζεις. Δεν έχουν αφήσει τίποτα, μας τα έχουν πάρει όλα πάντα. Στο δικό σας, ας πούμε, στην Αγία Τριάδα, η κατάσταση πώς έχει? Η κατάσταση στην Αγία Τριάδα είναι πολύ χάλια. Είχαμε την πλημμύρα, τον Ντάνιελ, έχουν κατασταθεί πάρα πολλά σπίτια. Έχουν φύγει πάρα πολλές οικογένειες, έχουν μένει σε άλλες πόλεις, έχουν φύγει. Παιδιά με οικογένειες δεν μπορούν να συντηρήσουν την οικογένεια. Δεν έχουν πάρει ακόμα τα 6 χιλιάρικα το κράτος. Αποζημιώσεις δεν έχουν πάρει. Θα μπορέσετε να μπείτε σε όλα τα χωράφια την νέα καλλιεργητική περίοδο? Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα και δεν είναι μόνο ότι θα μπούμε στα χωράφια. Δεν μπορούμε να πάμε ούτε καν στο γεωπόνο. Είμαστε χρεωμένοι από την περσινή χρονιά. Άρα με τη μαζική παρουσία εδώ πέρα οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι στα μπλόκα, τι μήνυμα στέλνουν μέρα με τη μέρα? Καταρχήν, τον μπλόκο έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι, δεν είναι μόνο αγρότες, είναι μελισσοκόμοι. Είναι βασικά όλη η Ελλάδα. Μα η Ελλάδα είναι αυτό το πράγμα. Είναι, δηλαδή, η Θεσσαλία, δικά μας η Καρδίτσα, ζούμε από αυτό, την αγροτιά. Αν δεν παρέχω εγώ, πώς θα φάει εσύ που είσαι στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις? Μονόδρομος ο δρόμος του αγώνα, ο δρόμος των μπλόκων για τους αγρότες και εδώ στην Καρδίτσα. Μπορείτε να μας πείτε τι διεκδικείτε αυτές τις μέρες, εδώ και μια εβδομάδα στους δρόμους? Μονόδρομος για μία ακόμη φορά. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Το ξέρουν ούτως ή άλλως κάτω στην Αθήνα, το ξέρουν αυτό το πράγμα ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Τα αιτήματα διαχρονικά ίδια δεν αλλάζουν ποτέ, γιατί ποτέ καμία κυβέρνηση δεν ήταν κοντά στους αγρότες.
γιατί τα προβλήματα μία ζωή είναι ίδια και λύση δεν υπάρχει ποτέ. Τα αιτήματα είναι πάγια, αντιπλημμυρικά έργα όπως πάντα, εννοείται αγροτικό πετρέλαιο. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη η οποία οι αγρότες δεν δικαιούνται αγροτικό πετρέλαιο. Μόνο οι φοπλιστές δικαιούνται αυτά τα πράγματα, κανένας άλλος. Αγροτικό ρεύμα, το ρεύμα έχει εκτοξευθεί. Αν δεν έχουμε αυτά τα δύο, πώς θα μπορέσεις να συνεχίσεις, πώς θα μπορέσεις να καλλιεργήσεις, πώς θα μπορέσεις να ζήσεις την οικογένειά σου. Προσωπικά έχω 3 παιδιά και το μόνο μέλημά μου είναι πώς θα τα μεγαλώσω. Όταν βλέπεις ότι η ακρίβεια μέρα με τη μέρα αυξάνεται, με ποιον τρόπο εγώ θα καταφέρω να επιβιώσουν τα 3 μου παιδιά. Τα αιτήματα, όπως είπα, είναι διαχρονικά. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Παλεύουμε για την επιβίωση και μόνο για την επιβίωση. Δεν παλεύουμε ούτε να γίνουμε πλούσιοι, ούτε να κάνουμε περιουσίες. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Όπως είπα και πριν, αγροτικό πετρέλαιο. Μπορείτε να επιστρέψετε στο Κοσκινά χωρίς να έχετε κερδίσει αυτά τα αιτήματα, τα δίκαια αιτήματα? Προσωπικά δεν είμαι από το Κοσκινά, είμαι από το Μάρκο. Είμαστε διπλανά χωριά, τα προβλήματα είναι ίδια για όλο τον κόσμο, πλημμυρισμένα χωριά και τα δύο. Σήμερα στην πορεία στην Καρδίτσα είχα πάνω στο τρακτέρ τη γυναίκα μου και τα 2 μου παιδιά και με ρωτούσε ο γιος μου, μπαμπά, γιατί είμαστε εδώ? Και του λέω, παλικάρι μου, είμαστε εδώ απλά για να διεκδικήσουμε το αύριο, για να μπορούμε αύριο εγώ να μπορώ να σου πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια, να μπορείς να πας σε ένα σχολείο. Δεν μπορώ να γυρίσω στο σπίτι χωρίς να έχω κάποιες λύσεις. Αυτές οι λύσεις δεν μπορούν να δοθούν ούτε από τα καφενεία. Ο μόνος τρόπος για να δοθούν οι λύσεις είναι στο δρόμο, στην πάλη και στο συνεχή αγώνα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο μόνος τρόπος είναι ο αγώνας, η διεκδίκηση.